επιχειρηματικά, Άννη. Για να δούμε λοιπόν. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι υπέρ του ΙΚΑ. Πιστεύω ότι εγώ είμαι με τον Τάκη Παπαματθαίου. Τάκη μου, κύριε Παπαματθαίου, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γιώργο. Ζεις. Δεν σ' ακούω καλά, καθόλου καλά. Από εκεί που είσαι, μήπως μπορεί να μας ακούς καλά, γιατί έχουμε κάνει... Πού έχουμε συνδεθεί. Τάκη μου, ζεις. Στον άλλο κόσμο. Τάκη, μας ακούς. Ναι, σ' ακούω πολύ, πολύ μακριά. Είναι ίσως γι' αυτό που το ΙΚΑ, που το ΙΚΑ έχει νομίζει ότι... Τάκη, ζεις, έχω ανησυχήσει. Ναι, μάλλον ζω και μάλλον γιατί ακούω και εσένα, δεν μπορεί να μας έχουν πεθάνει όλους. Μα το ΙΚΑ διαψεύδει ότι ζεις. Μπορείς να μας πεις την ιστορία σου, δηλαδή τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, καλά, είναι το απίστευτο δηλαδή. Πριν τώρα 3-4 μέρες μου λένε, ξέρεις, υπάρχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άτλας λέγεται, μπορείς να μάθεις εκεί τα, να σου πούν αμέσως τα ένσημά σου, τα μηχανογραφημένα τουλάχιστον, γιατί εγώ είμαι και παλιός, έχω και με τις καρτέλες, θυμάσαι. Βέβαια, μπρος πίσω. Ναι, λοιπόν, μπαίνω και εγώ έτσι να ευχαριστηθώ και τα πολλά ένσημα που θα δω στην οθόνη του υπολογιστή, να ευχαριστηθώ και τη συνταξάρα που θα πάρω, ας πούμε, να ξέρω τι θα πάω. Λοιπόν, γράφω τα στοιχεία, αριθμός Μητρώου ΙΚΑ που μου ζητάνε, αριθμός ΆΜΚΑ, περιμένω, βγάζει η οθόνη το όνομα αυτό, ανήκει σε θανόντα. Ναι, μ' ακούς Γιώργο? Σε ακούω καθαρά, Τάκη μου, σε ακούω. Ωραία, λέω, και μήπως είμαστε σε άλλο κόσμο. Γι' αυτό λέω, μήπως μιλάς από το υπερπέρα. Ναι. Λοιπόν. Είσαι ο Τάκης Παπαματθαίος σίγουρα που παίζει με το Σπύρο τον Παπαδόπουλο, εσύ δεν είσαι? Ναι, εγώ, αλλά είμαι ζωντανός και θα συνεχίσουμε κάθεκτη στο... Τάκη μου, γλυκέ. Και βγάζει... Λοιπόν, άκου συνέχεια. Ναι, πέγια, πες μου. Του στέλνω και εγώ ένα email, τους λέω επειδή έχω βρικολακιάσει, θα σας δαγκώσω, διορθώστε το. Μου στέλνουν απάντηση, πηγαίνετε στο ΚΕΠ. Στέλνω την στο νεκρό στην απάντηση, συγγνώμη βρε Τάκη μου, αλλά στο νεκρό έστειλε απάντηση το Άτλας. Τώρα έχει συνέχεια. Κάτσε, ναι, έχουμε κοινά. Λοιπόν, στέλνω έναν άνθρωπο δικό μου. Ναι. Στο ΚΕΠ, λέει, καθίστε να πάρω τα κεντρικά του ΆΜΚΑ. Και δίνει εντολή από εκεί πέρα στο ΚΕΠ. Λέει, πρέπει να έρθει εδώ πέρα ο κύριος να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ζωντανός. Ο νεκρός δεν δικαίωται. Σου ζητήσανε να πάει να κάνει ζωντανή, να κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι είσαι ζωντανός. Ναι, ζωντανός. Ναι. Έτσι. Τώρα δεν είναι πλάκα αυτό, είναι σοβαρά τώρα αυτό που... Δεν είναι πλάκα, λίγο το βλέπω ελαφριά τώρα, αλλά εκείνη την ώρα πρέπει να με έβλεπες. Και μήπως έπρεπε να κανονίσω να μην βγω στον αέρα, έπρεπε να αφήσει να πάω εκεί κάτω στα κεντρικά σου που έφερε μια κάμερα που θα αναποδογυρίζω τα γραφεία. Καλά, ναι. Θα πας τώρα εσύ στο ΚΕΠ να κάνεις υπεύθυνη δήλωση ότι είσαι ζωντανός. Πες με εσύ τι να κάνω, για πες με εσύ, έχεις καμιά ιδέα? Δεν ξέρω τι να πω, παιδί μου, ίσως λυθεί το θέμα τώρα, αλλά... Ξέρεις κάτι, μπορεί να πούνε ότι δεν είσαι εσύ. Ναι. Απίστευτο. Πάντως, μπορούν να έρθουν και στο θέατρο ΚΑΠΑ που κάνετε μια υπέροχη παράσταση. Ναι. Και θα έρθω να σας δω, ήταν να έρθω και ήμουν αγκρυπιασμένο. Ενώ είχα κλείσει. Ο ίδιος παίζει. Είχα κλείσει θες να πάω να τους δω, γιατί είναι καταπληκτική παράσταση. Δεν μπόρεσα λόγω της γρίπης. Εγώ θα έρθω να δω την παράσταση και θα έρθω να σε τσιμπήσω. Να έχω ένα μάρτυρα, βρε Γιώργο μου, να έχω ένα μάρτυρα. Εγώ θα σε τσιμπήσω πρώτα. Κάτσε, θα πρέπει να σε τσιμπήσω. Μήπως έχει σωσία. Γιατί τώρα βγήκε εσύ και ενίσχυσε στην. Και τα επιχειρήματα του ΙΚΑ. Λες, δεν ακούω. Σου λέει αυτοί με τι έχουν κάνει. Από το υπερπέραν ακούγεται τη φωνή σου. Ναι, είδες, έχουν ένα στοιχείο επιβαρυντικό για μένα. Επιβαρυντικό, ναι. Είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο. Αλλά πες μου τώρα, να σου πω και μια παρένθεση και κάτι άλλο. Έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια μια αίτηση στο υποκατάστημα που είναι στην Ακαδημία του ΙΚΑ για τα κεντρικά να μου πούνε για κάποια χρόνια. Που ήμουν επιτητής, που δούλευα και με τα ένσημα και περιμένω ακόμα βέβαια. Θα πρέπει να πούμε ότι... Θα σας απαντήσουμε ταχυδρομικά, μάλλον τι να πω, τους πεθάναν όλους. Σε 2 χρόνια λέει ο αρμόδιος, ο κύριος Ρωμανιάς, λέει σε 2 χρόνια, περάσαν τα 2 χρόνια. Έχουν περάσει σίγουρα, σίγουρα. Μήπως και εκεί θεωρούν ότι δεν είσαι εν ζωή. Ξέρω εγώ τι να κάνω. Δεν υπάρχει αυτό. Να σου πω ότι εγώ σου έχω μια λύση. Για πες μου, βρε Γιώργο μου, για πες μου. Τώρα που θα κάνεις τη φορολογική σου δήλωση... Ναι. Θα γράψεις, Τάκης Παπαματθαίου, σύμφωνα με το ΙΚΑ, δεν είμαι εν ζωή. Άρα δεν σας πληρώνω τίποτα. Θα πάρεις κληρονόμους όμως. Μην πληρώνεις τίποτα από εδώ και πέρα.
Καλό, πω πω. Δεν το έχεις σκεφτεί. Γιατί βγήκαμε στον αέρα τώρα μετά από αυτό που μου είπες. Η εφορία όμως δεν τον έχει νεκρό. Όχι, θα τον πάει στον πυρονόμο. Ναι. Μα εδώ το τρομερό είναι ότι του λένε να πάει να κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ζωντανός. Δηλαδή εκεί φτάνει να οργίζεται ο άνθρωπος. Τάκη μου, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και θα πάμε και μαζί στο ΚΕΠ. Στο υπόσχομαι. Θα έρθω χωρίς κάμερα. Δεν, όχι, θα έρθω. Θα φέρω δικιά μου. Θα σε καλύψω εγώ, μην ανησυχείς. Τάκη μου, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Θέλω όμως να μου πεις τι θα κάνεις τώρα. Μη σε νοιάζει, εγώ θα το κανονίσω. Θα το κανονίσω απ' όλα. Θα βεβαιώσω εγώ, θα έρθω εγώ να βεβαιώσω. Ότι είσαι ζωντανός. Υπάρχει ελπίδα δηλαδή, έτσι. Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει ελπίδα, μη σε απασχολεί. Σου εύχομαι 1000 χρόνια να ζήσεις, Τάκη. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, Τάκη. Το λύσαμε τώρα. Ευχαριστούμε, Τάκη. Πάντως δεν είναι τραγικό να ζητάνε. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα. Τραγικό, αν δεν λύσουμε και αυτά τα απλά ζητήματα. Συμβαίνει και το ανάποδο, να ξέρει. Ένας άνθρωπος να τους λέει ρε παιδιά, είμαι ζωντανός και να του απολαντάνε. Έλα εδώ να μας κάνεις υπεύθυνη δήλωση ότι είσαι ζωντανός. Συμβαίνει και το ανάποδο. Εγώ το έζησα με και είναι επώνυμος και αναγνωρίσιμος. Το έζησα με τον πατέρα μου. Την επομένη μέρα της κηδείας πήγαμε τα χαρτιά στο ταμείο του και επί 4 μήνες του βάζανε τη σύνταξη. Χρειάστηκε η αδερφή μου να πάει 3 φορές. Την 3η φορά να πει ότι είναι αδερφή μου, γιατί δεν χρησιμοποιεί το όνομά μου ποτέ. Δεν και λύθηκε το θέμα. Και όταν άκουσαν ότι είναι αδερφή μου, τότε το τακτοποίησαν. Βάζανε τη σύνταξη στην τράπεζα στο χολαργό. Υπάρχουν περιπτώσεις που επί 2 χρόνια μετά το θάνατο. Και μετά φταίνε τα λαμόγια που παίρνουν τη σύνταξη του πεθαμένου. Ναι. Εδώ τον άνθρωπο τώρα. Ναι. Αυτό που έλεγε ο Νικήτας. Αλλά τι μετά ρίχνουμε στις γίνανε ρε Νικήτα μου τόσο. Δεν ξέρω, εγώ σας λέω. Δηλαδή πάσω σε εκλογικούς αυτό που σας λέω εγώ ήταν το Φεβρουάριο του 2013. Το Παλαβόπουλο μέχρι το Μάιο του 2013. Βλέπεις αυτά, τι μεταρρυθμίζει. Έμενε ότι του ζητάνε να κάνει υπεύθυνη δήλωση. Το καταλαβαίνετε. Να πάει στο ΚΕΠ να κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι. Δηλαδή, τι θα γράφει το χαρτί. Δηλώνω υπεύθυνο ότι είμαι εν ζωή. Ότι είμαι εν ζωή. Έτσι. Και αν πάω εγώ και το κάνω αυτό αντί για τον Παπαμαθαίο. Πρόσεχε, θέλει και γνήσιο υπογραφή. Και γνήσιο υπογραφή. Πάει σε συμβολογράφο, πάει σε δικηγόρο. Λοιπόν, να έρθουμε στα θέματά μας. Επειδή είναι στο κρύο και παγώνουν και οι άνθρωποι, να τους βάλουμε και στην κουβέντα μας. Οι αγρότες από